Την πρόθεσή του να μπει μπροστάρης για την επαναλειτουργία του βοηθητικού του τόφαλος γνωστοποίησε και πάλι σήμερα ο Προμηθέας μέσω του Προέδρου του Βαγγέλη Λιόλιου. Η πρόταση ανακοινώθηκε στη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο Επιμελητήριο Αχαΐας, παρουσία και του Τάκη Πετρόπουλου, υπευθύνου αθλητισμού του Δήμου Πατρέων. Ο Προμηθέας προτίθεται να χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή ανάπλαση του κτηρίου με 450.000 ευρώ με στόχο τη δημιουργία δύο νέων σύγχρονων γηπέδων αρκεί η πολιτεία να παραχωρήσει στον Πατρινό Σύλλογο την εκμετάλλευση και αξιοποίηση του χώρου για 25 χρόνια. Η πρόταση αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει το εξής. Μιλάμε για ένα γήπεδο στο οποίο επί σειρά ετών χιλιάδες πατρινοί παρήλασαν από εκεί παίζοντας μπάσκετ, περνώντας όλους τους τα χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος ο οποίος όχι μονάχα είναι κλειστός και έχει στατικά προβλήματα, όχι μονάχα είναι απαξιωμένος ο εσωτερικός του χώρος, ενδεχομένως δε υπό την απειλή αυτό ο χώρος να γκρεμιστεί. Σε αυτό το θέμα λοιπόν εμείς πήραμε μια θέση συγκεκριμένη, ο Σύλλογος. Θεωρήσαμε ότι ο χώρος αυτός πρέπει να επαναλειτουργήσει, όχι να λειτουργήσει όπως ήταν πριν, αλλά ακόμα καλύτερα, ουσιαστικά να γυρίσει ξανά στην κοινωνία, να φτιαχτεί ένας πολύ σύγχρονος χώρος, ένα στολίδι όχι μόνο για την Πάτρα, αλλά στολίδι συνολικά για την Ελλάδα. Στην σημερινή σύσκεψη έδωσαν το παρόν αθλητικά σωματεία, εκπρόσωποι κομμάτων και τοπικών αρχών, φορείς και αθλητικές ενώσεις, προκειμένου να γίνει η τελική επεξεργασία της πρότασης του Προμηθέα προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θεωρούμε βεβαίως ότι ο Προμηθέας είναι μια νέα αναπτυσσόμενη δύναμη του πατραϊκού μπάσκετ. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Είχαμε μάλιστα και καλή συνεργασία σαν Δήμος για την ανάληψη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, που μάλλον θα το καταλάβει στην Πάτρα, θα το κατακτήσει ο Προμηθέας και το φέραμε στην Πάτρα. Βλέπουμε πάντα τις προτάσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του πατραϊκού, του ερασιτεχνικού πατραϊκού αθλητισμού, συγγνώμη, θετικά. Ωστόσο όμως δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της πρότασης του Προμηθέα. Θα τις μελετήσουμε και επίσημα θα διατυπώσουμε την άποψή μας.